Κανονικά ρε παιδιά, εκεί εδώ πέρα τι να το κάνει. Εγώ είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας και ευελπιστώ στο Θεό. Και να λογιευτούν αυτοί οι οποίοι βάζουν τις φωτιές. Γιατί εδώ έπεσε χέρι. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στους αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου. Αν φύγει στο χωριό, είναι εκείνο το επικίνδυνο. Η εστία εντοπίστηκε στην είσοδο των αντιφιλίππων, στο σημείο που έπιασε φωτιά και άλλες φορές τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Αυτό πρέπει να περάσουμε το μήνυμα. Ο αέρας εδώ είναι έντονος και υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να έχει περάσει στο επάνω μέρος. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εδώ οι υδροφόρες και του Δήμου Παγκαίου, έρχεται και της Καβάλας. Έχουμε φέρει και εμείς τα μηχανήματα ως περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Το γκρέιτερ και η μπουλντόζα από την άλλη πλευρά ανοίγει τον δρόμο. Από εκεί πέρα υπάρχει μια ανησυχία. Είμαστε επιποδός, είμαστε επιφυλακοί. Ευελπιστούμε να μην μας ξεφύγει όλη η κατάσταση. Ήρθαμε να δούμε πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε στο συντονισμό. Εδώ γίνεται μια πραγματικά πολύ τρομερή προσπάθεια από τους εθελοντές, τους πυροσβέστες μας και την πολιτική προστασία. Έχουμε ένα αέρα μέσα που αυτή τη στιγμή επιχειρούν και ο φόβος είναι να μην περάσει πίσω από το βουνό η φωτιά και κατεβεί στο χωριό. Τώρα μεταβαίνουμε και από την άλλη μεριά να δούμε τι γίνεται με τις αντιπυρητικές ζώνες και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει στο χωριό η φωτιά. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από Ελευθερούπολη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα και Σέρες, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου, σκαπτικά μηχανήματα και εθελοντές. Λοιπόν, κάτοικοι είμαστε, ναι. Λοιπόν, μάλιστα, ήρθαμε και τους πρώτους. Ναι. Προσπαθήσαμε να σβήσουμε τη φωτιά, δυστυχώς δεν μας άφησε ο καιρός. Είχε αέρα πολύ, μας έφυγε από πάνω και τώρα προσπαθούμε να ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Βοηθάτε τώρα, αν επιτρέπετε. Δηλαδή, τι κάνετε, βοηθάτε στις αντιπυρικές ζώνες. Ό,τι μας λένε, βοηθάμε τους πυροσβέστες. Ναι. Να μπορέσουμε τουλάχιστον να μην περάσει κι άλλο η φωτιά πάνω. Στους αντιφιλίππους. Από τους αντιφιλίππους είμαστε, ναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να βοηθήσουμε εδώ τους πυροσβέστες. Ό,τι μας λένε, κάνουμε οι άνθρωποι. Αυτό. Το σημείο και τις προηγούμενες χρονιές έχει ναι. Καεί. Ναι, κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε φωτιά εδώ πέρα. Φέτος τώρα είναι λίγο μεγαλύτερα αυτή από ό,τι βλέπω. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε, θα σβηστεί η φωτιά. Τώρα έχει 3 χρόνια, την ίδια ακριβώς περίοδο, με τις ίδιες συνθήκες, μπαίνει φωτιά στο ίδιο μέρος. Είναι τυχαίο, δεν μπορεί να είναι άλλες συμπτώσεις. Υπάρχει και δάσος αρκετά κοντά. Αν περάσει, εγώ είμαι εφημέρους αντιφιλίππους, αν περάσει από εκεί η φωτιά είναι πολύ δύσκολο μετά να αντιμετωπιστεί. Τη σπρώχνει λίγο αέρας προς τα εκεί, αλλά ευτυχώς εδώ είχε χαμηλή βλάστηση λόγω του ότι είναι καμένα από προηγούμενες χρονιές. Και πιστεύω ότι και επειδή η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, ότι θα την μπλοκάρουν ακριβώς, έχει αντιπυρική ζώνη εκεί. Κανήματα, εθελοντές, οι πυροσβέστες μας είναι μέσα. Ο αγώνας, ήμουν εκεί πάνω, ο αγώνας που δίνουν είναι εξαιρετικός, αυτό να τονιστεί, με πολύ δύσκολες συνθήκες και γίνεται και μια αντιπυρική ζώνη τώρα να διασφαλίσουμε το χωριό, αυτό που πάντα λέμε και τονίζουμε και πάντα στις συνεδριάσεις που κάνουμε της πολιτικής προστασίας, ότι πρέπει να γίνουν αντιπυρικές ζώνες προστασίας για τους οικισμούς, να τα θωρακίσουμε έτσι τους οικισμούς μας και στην Ελευθερούπολη και εδώ στους αντιφιλίππους, τουλάχιστον 20-30 μέτρα, να μην έχουμε αυτή την επικινδυνότητα που υπάρχει. Είναι πολλοί εθελοντές και προσπαθούν να κάνουν αυτή την αντιπυρική ζώνη μαζί με την μπουλντόζα δηλαδή, και τα μηχανήματα. Ναι. Και το κρίμα, το στενάχωρο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι τώρα που έχουμε το μεγάλο το ζόρι, τώρα είναι που προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη για την αντιπυρική ζώνη. Είμαστε, όπως είπες και εσύ, λίγο πριν από τους αντιφιλίππους, λίγο μετά από το χωριό Χορτοκόπη. Αυτή τη στιγμή η φωτιά συνεχίζει να καίει, αλλά το θετικό της υπόθεσης, κύριε Καλλινική, είναι ότι και η χαμηλή βλάστηση, σωστά? Το θετικό της υπόθεσης καταρχήν είναι ότι υπήρχε πολύ γρήγορη κινητοποίηση. Από την άλλη, υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται ένας άνεμος που οδηγεί προς τα Καμένα. Δυστυχώς είναι μια περιοχή που έχει πάρει φωτιά 3-4 φορές τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι αυτό το πολύ περίεργο. Ξέρουμε ότι νομίζω ότι θα κάνει η αστυνομία και η πυροσβεστική θα κάνει τη δουλειά της. Το πρώτο μέλημά μας αυτή τη στιγμή
είναι να σβήσει φωτιά, υπάρχει κινητοποίηση έντονη, ήδη έχουν επιχειρήσει δύο πετζετέλ, έχει επιχειρήσει ένα Έριξον το οποίο έχει κάνει την τρίτη ρήψη του και ήρθε και ένα Καναντέρ. Αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι το Καναντέρ, το οποίο ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε από Θεσσαλονίκη, είχε συνομιλήσει ο Δήμαρχος με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, έτσι, και εκεί υπήρχε άμεση κινητοποίηση, έτσι ώστε να έρθουν όσο δυνατόν περισσότερα εναέρια μέσα, γιατί ξέρουμε ότι τα εναέρια είναι και ό,τι καλύτερο τη δεδομένη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι να πέσει το φως της ημέρας θα έχουμε καταφέρει να ελεγχθεί πλήρως η φωτιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης έχει διαθέσει πολλά οχήματα, τα οποία βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος έχει μεταφέρει βιτιοφόρα σκαπτικά μηχανήματα. Θα έρθουν και από το Δήμο Καβάλας, από ό,τι πληροφορήθηκε από τον Δήμαρχο, βιτιοφόρα για να ενισχύσουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η ελληνική αστυνομία είναι εδώ. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα καταφέρει να ελεγχθεί η φωτιά. Και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία. Και μάλλον πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ και γιατί στα τελευταία χρόνια, σε αυτό το σημείο, το βλέπετε ήδη εκεί, είναι τα καμένα την περσινή χρονιά. Η προσοχή όλων στράφηκε στο να μην πλησιάσει η φωτιά το χωριό των Αντιφιλίππων. Ότι εδώ από την κάτω του πλευρά ελέγχεται η φωτιά. Η φωτιά τώρα είναι από την πάνω και ο φόβος είναι να μην επεκταθεί προς το χωριό των Αντιφιλίππων. Ήδη τα μηχανήματα έργου του Δήμου ανοίγουν αντιπυρική ζώνη. Τα εναέρια, βλέπετε, επιχειρούν συνεχώς και όπως θα δείτε, ρίχνουν στην πάνω πλευρά τα εναέρια. Δεν ασχολούνται με αυτό το κάτω σημείο. Το επικίνδυνο σημείο είναι από εδώ και πάνω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί και ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί. Δημιουργήθηκε μια καινούργια εστία. Προφανώς είναι από κάφτρες που συμβαίνουν αυτά με τέτοιο άνεμο που επικρατεί στην περιοχή. Άλλωστε, όπως είπαμε και σε προηγούμενα δελτία, η περιοχή μας είναι στο δίκτυο επικινδυνότητας 3, δηλαδή μεγάλη επικινδυνότητα, όλος ο νομός. Αυτό προκύπτει και από τους ανέμους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίζουν ένα ρόλο σημαντικό. Ναι. Η προσπάθεια συνεχίζεται, προσπαθούμε να ελέγξουμε όλη την περίμετρο. Στο μεγάλο κομμάτι της υπάρχει, θα έλεγα, ένα σχετικός έλεγχος. Απλά τώρα ήρθε και ο στρατηγός από την πυροσβεστική υπηρεσία Βορείου Ελλάδος και θα έχουμε συνάντηση για να δούμε πώς θα κοιτάξουμε να θωρακίσουμε την περιοχή προς το χωριό, γιατί ο άνεμος κινείται προς τα εκεί. Έχουμε μια πλήρη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ενεργοποιήθηκαν και τα δύο πεζετέλ και ενεργοποιήθηκε και το ελικόπτερο και βεβαίως το πυροσβεστικό το Καναντέρ. Έχουμε επικοινωνήσει με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, όχι με τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Γίνονται προσπάθειες. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να πέσει το φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα μαζί με τα επίγεια θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε τη φωτιά. Γίνονται ό,τι μπορεί να γίνει, ανθρωπίνως δυνατό, το αντιλαμβάνεστε, και αισιοδοξούμε θα πάνε όλα καλά. Λίγο αργότερα επιχείρησαν και εναέρια μέσα με δύο αεροπλάνα τύπου Πετζετέλ, ένα Καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Έχουμε φέρει τα δύο βιτία με νερό στο χωριό μέσα, το οποίο θα είναι πιο πολύ για να γεμίσουμε τα βιτιοφόρα, τα πυροσβεστικά οχήματα. Την εξέλιξη της φωτιάς δεν την ξέρω. Τώρα θα μιλήσουμε με τον διοικητή επάνω, τον κύριο Μαδρανή. Ωραία. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν χρειαστεί κάτι άλλο, σίγουρα θα βοηθήσουμε και με άλλα μέσα. Βλέπουμε πάντως ότι είναι αρκετός ο κόσμος που έχει σταματήσει εδώ. Μάλλον με αφορμή και τις πρόσφατες πυρκαγιές στη χώρα, ο κόσμος φαίνεται πως έχει κινητοποιηθεί, είναι ευαισθητοποιημένος περισσότερο από το κανονικό. Ναι, βλέπετε έχει αρκετό κόσμο. Πιστεύω να τα καταφέρουν να τα σβήσουν τη φωτιά τα Μπετζεντέρ. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουν ρήψη. Την έχουν καθυλώσει τη φωτιά. Πιστεύω να τα καταφέρουν γρήγορα για να μην ξεφύγει. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε κυρίως χαμηλή βλάστηση και είναι και ήδη καμένη κάποια περιοχή και από πέρσι. Είναι καμένη αυτό, παίρνει τέταρτη φορά στο ίδιο σημείο. Δεν βάζουν φωτιά σε αυτό το ίδιο σημείο. Το ίδιο άτομο τέταρτη φορά. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να συντηρούνται σωστά. Και πρέπει να υπάρχει και ευθύνη γι' αυτό από τις διευθύνσεις δασών. Επίσης, αυτός που θα πρέπει να τοποθετείται στη θέση του διευθύντη δασών θα πρέπει να είναι ο αξιότερος και αυτός που έχει μεράκι.